Τούγκλα από καλαμιέ σε ένα μεγάλο μήκο του ποταμού Δρακουλιάρη, με του δημότε να τρέμουν τα πλημμυρικά φαινόμενα ένα μήνα μετά τι βιβλικές καταστροφέ σε Αγία Πελαγία, Παλαιόκαστρο, Λιγαριά και Ιερά Πέτρα. Το ποτάμι, κύριοι, είναι ακαθάριστο. Καταλάβετε το και μην κοροϊδεύετε τον κοσμάκι. Αλλά να μην λέτε ψέματα, δεν την ανέχομαι την κοροϊδία. Να κάνουν κάτι, να μα σώσουν, Μπορούν, Αν μπορούν, ναι. Όχι, ναι, θα έρθουμε. Ο ποταμό είναι βουλωμένο. Δεν περνάει φίδι. Με τι πρώτε σταγόνε τη βροχή τρέχουμε να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε, τι μπορούμε να μαζέψουμε. Μέσα ο ποταμό κανονικά εκεί του είναι 30 μέτρα. Αυτή τη στιγμή δεν περνάει τίποτα. Με δέντρα, με φίνικε μέσα πεσμένου μπορούν να πάνε να του δουν όποιο θέλει από εκεί πέρα. Τα οποία με, τη, με την πρώτη βροχή που θα κάνει δυνατή θα φράξουν όλα. Τα πάντα θα φράξουν. Το 2015 έζησαν εφιαλτικές στιγμές με τις πλημμύρε στην περιοχή καθώς το νερό ξεπέρασε τα δύο μέτρα με τις ζημιές να είναι τεράστιες σε σπίτια και επιχειρήσεις. Ζώα, κουνέλια, κότες, πρόβατα, αρνιά φτύγανε όλα στο ποταμό. Αν έκανε το νερό που έκανε στην Αγία Πελαγία εδώ δεν θα έμενε τίποτα. Η ελπίδα στο Θεό να μην βρέξει εδώ. Εσείς είχατε πάθει η μεγάλη καταστροφή το 2015. Εγώ έπαθα γύρω στις 190.000 ευρώ ζημιά και η αποζημίωση που πήρα ήταν γύρω στις 14.000. Εδώ πέρα σηκώθηκε τρία μέτρα το νερό. Οπότε λοιπόν κρούεται το καμπανάκι του κινδύνου στου αρμόδιου πριν τι έτονε βροχοπτώσει. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουν ήδη καθυστερήσει. Εγώ βλέπω καλάμια, δέντρα. Εγώ τον περπάτησα προχτέ για να βρω τον πεθερό μου που έχει μπει και μέσα να πάει να βρει λέει, τον Πού πει ναι, άνθρωποι εδώ πέρα. Προχώρησα δύο στα δύο χιλιόμετρα. Για να βρω τον εσκαφέα και να δω λέει, πόσο θέλουν ακόμα ο βλάκα να φτάσουν εδώ. Με αυτή τη λογική κατέληγα το Τι ποτάμι. Στο ποτάμι. Μπήκα στο ποτάμι. Έχω... Μπουλτόσα δεν συνάντησε με τον ίδιο να χάνεται στο δάσο των καλαμιών μέσα στο ποτάμο, ενώ χρειάστηκε να καλέσει το 112, προκειμένου να στηθεί η επιχείρηση και τη διάσωσή του. Από ένα σημείο και πάρα λέω δεν πάει άλλο. Θα γυρίσω πίσω. Γύρισα πίσω. Αλλά μετά από κάποια μια ώρα δεν ήξερα αν είχα περάσει αυτό το σημείο που κατέβηκα ή αν ήμουν κάπου αλλού. Βάθηκατε στα καλάμια. Μπράβο. Με ρωτάει η Περεσβεστική κάποια στιγμή, πού βρίσκεσαι, τι χτίριο βλέπει. Κτίριο, ένα αλώνιο ουρανό, δεν βλέπω τίποτα, απολύτω χτίριο. Κάποια στιγμή εντοπίζω δεξιά με ρωταει η περεσβεστικη καποια στιγμη που βρισκεσαι τι κτιριο βλεπεις κτιριο ενα αλωνιο ουρανο δεν βλεπω τιποτα απολυτω κτιριο καποια στιγμη εντοπιζω δεξια με ενα τεραστιο εφκαλιτο να μην λέμε πολλά μετά από κανένα τέταρτο. Ακούω ένα ξυλοκοπτικό και μούγκριζε μέσα στο ποτάμι. Έχει την Περεσβεστική και ακούω από ένα σημείο τα καλάμια για να κατέβει, να με βρει. Περνά κάτω από τα καλάμια, βλέπεις ζωάκια. Βλέπεις πολλά πράγματα. Είναι ωραία να το φτιάξουμε εδώ πέρα για ορειβατικό μονοπάτι. Παρά την απίστευτη περιπέτεια του στον ποταμό, ο κύριος Φιλιπάκης δεν το έβαλε κάτω. Ξαναπήγε στη γέφυρα του Δρακουλιάρη και μέτρησε τα βήματά του για την περιοχή που έχει καθαριστεί από τα καλάμια. Ο ίδιος μέτρησε 750 βήματα. Από εκεί και κάτω ζούγκλα όπως μας είπε. Εγώ είμαι ανάμεσα μαλάδε και φιντιά. Κάνετε κάτι για τον κοσμάκι και όχι μόνο για μένα. Εγώ θα ζήσω, διότι λέω δεν τη φοβάμαι τη ζωή γιατί είμαι πεισματάρη. Στην έρημο θα βρω νερό αν είμαι και αρρωστάρη. Εγώ για να όσο μπορώ, έχω ρίξει χιλιάδε κυβικά χώματα. Ναι, όλο το χώρο τον έχω σηκώσει τρία μέτρα, δύο μέτρα. Αν δεν το ζήσει, πραγματικά δεν μπορεί να έρθει στη θέση του αλουνου με τίποτα εάν δεν το ζήσει. Αν το ζήσει, λε μακριά από εδώ. Ούτε για μήνυμα δεν είναι αξιοί αρμόδιοι τη περιφέρεια. Δυστυχώ.